συσπυρώσει το μεγαλύτερο κομμάτι των ψηφοφόρων του που δήλωνε ότι δεν έχει αποφασίσει ή ότι δεν θα πάει να ψηφίσει. Έφτασε το 75%, ένα πολύ υψηλό ποσοστό συσπύρωσης. Αν υπολογίσετε ότι στις μετρήσεις ήταν 60 κάτι. Άρα έτσι, την τελευταία στιγμή. Να ρωτήσω κάτι. Λέτε αυτό το 75% και αν κρίνω από τα νούμερα που δίνετε, είναι 25% τα υπόλοιπα νούμερα. Ναι, περίπου είναι αθρηστικά. Αυτοί που δεν ψήφισαν. Δεν υπάρχουν κάπου. Πώς είναι αυτή το exit poll δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Γιατί το exit poll δηλαδή, δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς. Έχει να κάνει με αυτούς που έφτασαν στα εκλογικά τμήματα. Αυτά είναι στοιχεία που θα δούμε αργότερα. Άρα λοιπόν, το κρίσιμο εδώ είναι το 75%, μια τελικά υψηλή συσπήρωση με μικρές μετακινήσεις. 6% προς τη Νέα Δημοκρατία, 2,5% προς τη Χρυσή Αυγή, 1% προς το Ποτάμι, 2,5% στο Κομμουνιστικό Κόμμα, 2,5% στους Ανεξάρτητους Έλληνες, 2% στη Συμπαράταξη τη Δημοκρατική, 5% στη Λαϊκή Ενότητα, ένα ποσοστό που εξηγεί γιατί η Λαϊκή Ενότητα δεν βρέθηκε πάνω από το 3%, 2% στην Ένωση Κεντρών. Το στοίχημα του ΣΥΡΙΖΑ, το έλεγα και πριν, κερδίθηκε, η συσπήρωση έφτασε πάρα πολύ ψηλά. Πάμε να δούμε τώρα τι έκαναν όσοι επέλεξαν τη Νέα Δημοκρατία τον Ιανουάριο του 2015. Έχετε και πόσες ήταν οι εισρωές προς Βεβαίως, το ΣΥΡΙΖΑ. Θα τις δούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, να δούμε λοιπόν την αντίστοιχη κάρτα με τη Νέα Δημοκρατία. Για να δούμε ότι θα το δούμε σε λίγο έτσι κι αλλιώς, ότι εδώ είμαστε. Να. Η Νέα Δημοκρατία είχε εδώ και αρκετό καιρό. Λοιπόν, ωραία, το βλέπουμε τώρα. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν είχε εδώ και κάποιο καιρό υψηλότατη συσπήρωση, τη διατήρησε εκεί 88%, πρακτικά είναι πολύ μεγάλο σύνολο, όμως δείτε ένα μέγεθος που μας ευνηδιάζει όλους σε ένα βαθμό σήμερα, είναι η μετακίνηση από τη Νέα Δημοκρατία στο ΣΥΡΙΖΑ. 5% όσων είχαν επιλέξει πριν 7 μήνες στη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό έχει συντύνει στα αποτελέσματα που βλέπουμε. Ένα 2% πήγε προς τη Χρυσή Αυγή, άλλο τόσο προς το Ποτάμι, 1% στους Ανεξάρτητους Έλληνες, 1% στο Πασόκ Δημάρ και 1% στην Ένωση Κεντρών. Δεν έχει μεγάλες μετακινήσεις, απλώς η κρίσιμη μετακίνηση αυτή προς το ΣΥΡΙΖΑ είναι υψηλή. ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Περίπου εξισορροπεί το αντίστροφο. Όχι, γιατί είναι το 5% είναι το σύμφωνια, περίπου. Του 27,5%, ενώ το άλλο είναι σωστό. Το 5%. Λοιπόν, πάμε να δούμε την αντίστοιχη εικόνα για τους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής. Εδώ δεν θα εκπλαγείτε βεβαίως αν σας πω, θα το δούμε. Το βλέπουμε ότι η συσπήρωση είναι πάρα πολύ ψηλή. Εδώ είχαμε, είχαμε μετακινήσεις προς τη Νέα Δημοκρατία περισσότερο, 8%, 3% προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Και από εκεί και πέρα οριακές μετακινήσεις, οριακότατες, στην Ένωση Κεντρών 2,5%. Να περάσουμε τώρα να δούμε το Ποτάμι, που είναι το κόμμα το οποίο απόλεσε το μεγαλύτερο αναλογικά όγκο ψηφοφόρων και όπως θα δείτε προς πολλές κατευθύνσεις. Αυτό είναι που λένε wow. 16% προς το ΣΥΡΙΖΑ, 15% προς τη Νέα Δημοκρατία, ένας στους τρεις δηλαδή κινήθηκε αθρηστικά στα δύο αυτά κόμματα. Υψηλότατο όμως και το ποσοστό για την Δημοκρατική Συμπαράταξη, 6,5%, για τους Ανεξάρτητους Έλληνες 2%, για τη Χρυσή Αυγή και τη Λαϊκή Ενότητα μικρότερα ποσοστά και 3,5% μετακινήθηκε προς την Ένωση Κεντρών. 1,5% τα αθρίζω, 1% κουκουέ, 0,5% προς τη Λαϊκή Ενότητα, μετακινήθηκαν από το Ποτάμι σε κάτι που ιδεολογικά τουλάχιστον είναι με συσπήρωση 53% χαμηλή. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει παραδοσιακά υψηλές συσπηρώσεις. Σήμερα πρέπει να πω δεν ήταν όσο υψηλή είναι συνήθως. Γιατί? Γιατί είχε μια σημαντική απώλεια προς το ΣΥΡΙΖΑ. Το 7%... Την προηγούμενη φορά, στην προηγούμενη αναμέτρηση, δεν είχε προς το ΣΥΡΙΖΑ. Είχε, κυρία Κατσίμη, δεν το θυμάμαι όμως για να είμαι ειλικρινής πόσο είναι. Έτσι. Λοιπόν, αυτή τη φορά έχουμε μια υψηλή μετακίνηση προς το ΣΥΡΙΖΑ, μικρότερες μετακινήσεις. Πού οφείλεται αυτό, Κώστα? Νομίζω από αντιμνημονιακό, πώς πας σε ένα ΣΥΡΙΖΑ που έχει υπογράψει μνημονία. Η μόνη ερμηνεία που προχείρως μπορώ να δώσω είναι για να στηριχτεί η προοπτική μιας κυβέρνησης με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, μιας κυβέρνησης με αριστερό πρόσημο έναντι του ενδεχομένου κινδύνου να είναι ψηλά η Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι μια λογική πρώτη ερμηνεία. Και 0,5 μόνο στη Λαϊκή Ενότητα. Ναι, ναι, δεν είχε μετακινήσεις από εκεί. Οι μόνες μετακινήσεις από όσα μας έχει δείξει ο κύριος Παναγόπουλος μέχρι στιγμής προς τη Λαϊκή Ενότητα είναι το 5% από το ΣΥΡΙΖΑ και το 0,5% που είδαμε από το ΚΚΕ. Πάμε τώρα να δούμε τους Ανεξάρτητους Έλληνες, οι οποίοι πέτυχαν να συσπυρώσουν μεγάλο κομμάτι των αναποφάσεις των ψηφοφόρων τους. Η αλήθεια είναι ότι είναι η δεύτερη φορά που το πετυχαίνουν αυτό. Είναι συγκερασμός, νομίζω, καλής επικοινωνιακής προσπάθειας αλλά και σωστού πολιτικού λόγου, όπως εκφέρεται από τη μεριά τους για να πετύχουν τους στόχους τους.
Οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Εντάξει, με συγχωρείτε, είναι η τέταρτη φορά που συμμετέχουν σε εκλογές και είναι το χαμηλότερο ποσοστό που φέρνουν. Εντάξει, παρόλα έχουν αυτά. Έχουν διαρκώς μείωση. Πήγαμε από το 11% στο 7%. Πήγαμε στο 5% των νοητών. Και τώρα πάμε στο 3%. Συντηρούν σε ικανοποιητικό βαθμό δυνάμεις. Να θυμίσω σε όλους μας ότι την τελευταία εβδομάδα τα ποσοστά τους στις δημοσκοπήσεις, εντάξει, με μεγάλα ποσοστά αναποφάσιστον ήταν 2,7, 2,8, 3,1, το οποίο σημαίνει ότι πήραν το μερίδιο που τους αναλογούσε από τους αναποφάσεις τους, συγκράτησαν δυνάμεις στο βαθμό που τις συγκράτησαν. Είχαν μια απώλεια μιας μονάδας. Ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται σε διαρκή πτωτική πορεία από την πρώτη του εμφάνιση μέχρι σήμερα. Αυτό θέλω να πω. Προς το ΣΥΡΙΖΑ, το ίδιο και προς τη Έχασε και το μεγάλο πρόβλημα αυτό ήταν. Επιτρέψτε να σας πω ότι έχουμε τέτοιο πόλεμο από την πρώτη μέρα που δημιουργήθηκε.